Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αγαπημένο μα συνεργάτη, φίλο, καλό, ε, πολύ ενημερωμένο πάντα. Αν και νέο, ε, όχι στο επάγγελμα, παλιό στο επάγγελμα, νέος άνθρωπος, πολύ ενημερωμένος πάντα στα περί των οικονομικών ζητημάτων. Είναι ο Μαρίνο Αμπελιώτης. Μαρίνο μου, ε, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ε, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο, πάντα με τον καλό λόγο. Ε, όχι με, να σου πω κάτι, Μαρίνο μου, εγώ είμαι και με τον καλό και, είμαι και με τον ξινόλογο, ό, Αλλά όταν ο άλλο το αξίζει. Του τον δίνω, ναι, και με λίγο και μια, μια δόση υπερβολή στον καλό το λόγο. Αλλά να αξίζει όμω, έτσι. Να μην είναι μουφα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σα λόγια. Να σε ευχαριστώ. καλά, Μαρίνο μου, να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ε, Power Pass, το περιμένει ο κόσμο πώ και πώ. Έτσι. Πολύ ε, σωστά. Ξεκίνησε από χθε Παρασκευή, νομίζω, σωστά. Ακριβώ, ακριβώ. Χθε άνοιξε η πλατφόρμα. Ναι, τι κάνουμε. Ε, θα γι οι αιτήσει θα γίνονται να αφημί, περιμένουμε να δούμε. Ποιοι θα πάρουν σειρά, πάντω έχουν πει ότι θα γίνεται ανάφημη αναλόγω με το τι αριθμό ε, λύγει το άφημη το του. 0, 1, 2 και πάει λέγοντα. Ναι. Ε, άρα, ε, α, άρα δηλαδή στην αρχή μπορεί να κάνουν. για να μην, γίνει, για να μην πέσει η πλατφόρμα που λέμε. Ε. Ακριβώ. Συνήθω σε όσε πλατφόρμε ε, ανοίγουν που γίνεται συνήθω πανικό για να κάνουν τι αιτήσει και να προλάβουν οι άνθρωποι με το δίκιο του να πάρουν ε, τι επιδοτήσει για να μην πέσει η πλατφόρμα και το σύστημα. Ναι. Συνήθω γίνεται με επιλογή αφημή και μετά αφήνουν ένα, ένα, χρονικό περιθώριο για, για τον να επόμενο. Όλοι να. όσοι δεν έχουν υποβάλει ακριβώ. Πάμε να δούμε τα χρηστικά όμω σημεία για το πώ θα φτάσουμε μέχρι να πάρουμε από 18 έω και 600 ευρώ για του φουσκωμένου λογαριασμού που ήδη έχουμε πληρώσει, να θυμίσω, το διάστημα από 1η 12 μέχρι και 31 Πέμπτου, έτσι. Ακριβώ. Από 1η 12 έω 31 Πέμπτου θα είναι οι επιδοτήσεις. Η επιδότηση υπολογίζεται ουσιαστικά από το, από το φουσκωμένο λογαριασμό που αν θυμάστε τους προηγούμενους μήνες είχε, γίνει, είχε δοθεί ήδη επιδότηση οπότε το νέο 60% θα υπολογιστεί στο εκαθαριστικό, μείον την επιδότηση που λάβαμε επί 60%. Δηλαδή θα αφαιρεθεί η επιδότηση που είχαμε λάβει τους προηγούμενους μήνες. Ναι. Ε, τα βήματα ουσιαστικά είναι απλά. Μπαίνεις ε, στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxNet, στη συνέχεια βεβαιώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία τη κύρια κατοικία, του μετρητή κατανάλωση του ρεύματο και το ποσοστό εσύ ιδιοκτησία. Πολύ προσοχή στην κύρια κατοικία που θα δηλώσει. Δηλαδή, η κύρια κατοικία που θα δηλώσει θα πρέπει να ταυτίζεται και με τον αριθμό παροχή ρεύματο. Αν τώρα κάποιο ε, πούμε ότι νοικιάζει ένα σπίτι. Προφανώ υπάρχει περίπτωση ο λογαριασμό να μην αναφέρει το όνομά του και να αναφέρει το όνομα του ιδιοκτήτη. Ναι. Τι κάνουμε εδώ. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνει είναι δικαιούχος και λαμβάνει το επίδομα. Για ποιο λόγο, γιατί δηλώνει τον αριθμό παροχή ρεύματο που ε, αντιστοιχεί στο σπίτι που έχει δηλώσει βάσει τη κυρία κατοικία του. Ναι, αλλά την, Ένα... αίτηση, την αίτηση την κάνω εγώ, ο ενοικιαστή, που, και... που έχει... όμω ο λογαριασμό μου είναι στο όνομα του σπιτονοικοκύρη, νικα... ή Σωστά, το κάνει ακριβώς. ο σπιτονοικοκύρη και μου αποδίδει μετά το ποσό, Όχι. Ο σπιτονοικοκύρη δεν έχει καμία δουλειά. Εσύ Έλα, που την κυρία κατοικία σου και εγώ. εσύ ναι. που, που πληρώνει και νοικιάζει και Άρα ε, το μυστικό είναι να το δηλώνει ω κυρία κατοικία. Ακριβώς, ακριβώς. Και α είναι Από... ο λογαριασμό στο στο όνομα του ε, του σπιτονικού του ιδιοκτήτη. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώς, mm. ακριβώς. Και πολύ σημαντικό είναι ε, και κα, κατά τη γνώμη μου λάθο βέβαια, ναι, για γιατί πέστα. πιστεύω ότι θα γίνουν πάρα πολλά προβλήματα, είναι ότι η κύρια κατοικία ε, ε, θα λάβουν την κύριε κατοικία του φορολογικού έτου 2020 και όχι του φορολογικού έτου 2021. Έλατε, γιατί συμβαίνει αυτό. Για το φορολογικό έτο 2021 θα ληφθούν υπόψη μόνο για όσου δεν ήταν υπόχρεοι σε υποβολή φορολογική δήλωση το 2020. Σωστά, και για να πάρουν Επί... την επιδότηση πρέπει να δηλώσουν κάτι. Σωστά, και θα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική του δήλωση μέχρι τι 30 έκτου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολή. Τη αίτηση. Σωστά. Δεν θα πρέπει μέχρι 36 να υποβάλουν τη δήλωση του 2021. Αλλιώ δεν θα μπορέσει να δει τα στοιχεία. Ε, και επίση αυτοί οι οποίοι έχουν προστατευόμενα με μέλη παύλα παιδιά που, που έχουν κυρία κατοικία τη φοιτητική τους κατοικία επειδή το πεδίο αυτό άνοιξε μόνο στη φορολογική δήλωση του 2021 ενώ πέρσι το 20 δεν υπήρχαν Γι' αυτό το λόγο ακόμα και αυτή η κατηγορία θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της δήλωσης του φορολογικού έτους 2021. Μάση, μάση. Οπότε όποιος έχει παιδί που σπουδάζει και του πληρώνει τη φοιτητική κατοικία θα πρέπει να υποβάλει και αυτό και αυτός δήλωση μέχρι 36 του 2022. Μάλιστα. Για νοικοκυριά διαβάζω Μαρίνο μου που έχουν κοινό ρολόι, δηλαδή δηλώνουν την ίδια παροχή ηλεκτρικού ρεύματο, π.χ. διπλοκατοικίε διαβάζω στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Δουράκη στο ενοικονομία.gr, η επιδότηση θα δοθεί στο δικαιούχο του οποίου ο άφημι αναγράφεται στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματο. Σε περίπτωση που ο άφημι δεν ανήκει σε κανέναν από του δικαιούχου, π.χ. ο λογαριασμό είναι στο όνομα φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει, Τότε το ποσό τη επιδότηση επιμερίζεται στους δικαιούχους. Ναι, αλλά σωστά. αν, ναι, αλλά αν ε, ο αφημί είναι ενό, θα πρέπει μετά αυτός να τα πάρει τα λεφτά για όλους και να τα μοιράσει, σωστά. Ε, αυτά τα βρίσκουμε μεταξύ του. Δηλαδή εφόσον κάτσε, τα πάρει ο ίδιο. Ναι. Ε, ναι, ναι, θα... Μα είναι ξεκάθαρο. Η επιδότηση θα δοθεί στο δικαιούχο του οποίου ο αφημή αναγράφεται στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματο. Σωστά. Οπότε αν τυχόν τα πάρει ο Δημήτρη ο Μάρκο. Πε το, ε, ναι, δεν ε, τα ε, δίνει κανένα μετά. Δεν τα δίνει σε κανένα. Θα πρέπει να τα βρούμε μεταξύ του και ο ίδιο με βάση την ηθική και την εμπιστοσύνη που έχουν να του δώσει τα αντίστοιχα κατάλληλα. Καλά, μιλάμε εδώ είναι ω αυτό ο το Ποια ηθική. Θέλω να πιστεύω ότι η ηθική θα επικρατήσει τώρα μαζί σου είμαι, αλλά μου κάνει και ο... Εγώ πάντα επικαλούμε τι χειρονομίε και του Λάσκαρη αγοραστού απέναντι και του κάθε συναδελφού. καλά, <laughs> μου λέει. Μου λέει καλά. Δηλαδή, τι λέει ο Λάσκαρη, σιγά Μαρίνο Αμπελιώτη, μην τα πάρει ο Δημήτρη Μάρκο και μετά τα μοιράσει. Στο Μαρίνο Αμπελιώτη, στο Βαγγέλη Αμπελιώτη, στον Δημήτρη Αμπελιώτη, είπα όλη την οικογένειά σου που μένετε εκεί στο συγκρότημα των κατοικιών και έχω εγώ το, το ρολόι στο όνομά μου, στο Λάσκαρη Αγοραστό και ούτω καθεξή. Ε, ε, θεωρητικά... Θα μου πει τώρα σιγά, σφαχτούμε και για 600 ευρώ που δεν θα είναι 600. Που δεν θα είναι 600, πολύ λίγοι θα πάρουν 600, από 18 έως 600 θα είναι. Άμα είναι 18, του τα χαρίζω κιόλα, άσε. 18, αν είναι τρία μέλη, εντάξει, πηγαίνουν από 6 ευρώ στον καθένα. Ναι. Ε, ένα, ένα, ένα σουβλάκι. Γιατί και το σουβλάκι αυτό, έχει πάει το Θεό. Α, α το θε, σουβλάκι. Τι σε πείραξε το σουβλάκι, Ρε Μαρίνο τώρα. <laughs> το σουβλάκι είναι το πιο οικονομικό φαγητό. Δεν θέλω να γίνει. Δεν θέλω να μπαίνει στη λογική εσύ ο Μαρίνο Αμπελιώτη. Συγγνώμη που τώρα μιλάω και ω πατέρα σου, έτσι. Ναι, ή ω ναι, μεγάλο ναι. αδερφό σου. Να κατακρίνει το σουβλάκι όταν πάμε και τρώμε για μια κρέπα και δίνουμε 7 ευρώ και δεν λέμε τίποτα. Και κρέπα. Καλά, δεν το σύζυγε. Μπράβο. Το τι έχει μέσα λίγη μερέντα και μπανάνα. Λε και δεν μπορώ να πάρω λίγη μερέντα από το σούπερ και λίγη μπανάνα να τη φτιάξω μόνο μου την κρέπα. Είμαι Δεν μια το αραβική το... πίτα και έχουμε φαγωθεί όλοι με το σουβλάκι. Τώρα τσαντίζομαι, όχι με σένα γενικά, που όλοι λένε το σουβλάκι 3,5-4 ευρώ και δίνουμε για μια κρέπα 7 ευρώ και λέμε και ένα τραγούδι. Απλώ το βλέπουν αναλογικά, μάλλον. Έχω δίκιο ο Λάσκαρη. Α... Και το σουβλάκι είναι τούμπανο. Του λε, βάλε μου α... και άλλο γύρο και σου βάζει. Του λε, βάλε μου και άλλη ντομάτα και σου βάζει. Αν πα τα άγραφα, φυσικά. Άμα ναι. πα τα άγραφα. <laughs> 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 Αλλά το σουβλάκι κακώ το πυροβολούμε. Το πιτόγυρο κακώ το πυροβολούμε. Απλώ το βλέπουν αναλογικά οι άνθρωποι, επειδή έχει αυξηθεί κατά 100% για αυτό ναι, το πράγμα. Ναι, καλά το εντάξει. αναλογικά, φτηνό. αναλογικά. Άρα έχουμε μάθει στην ακρίβεια και μα πειράζει ό,τι φτηνό ακριβένει, ε. Ωραίο είναι αυτό. Κάπω έτσι. Ωραίο <laughs> είναι αυτό. Πολύ ωραίο. <laughs> να συνεχ... ε, με το Μαρίνο Αμπελιώτη να πω ότι είμαστε φίλοι και γι' αυτό μαλώνουμε και καμιά φορά, έτσι. Στον αέρα. Για να τα λέμε και να τα λύνουμε μεταξύ μα στον αέρα. Εννοείται. Αυτό κάνουμε και στην πραγματική ζωή. Πάντα. Πάντα. Για παράδειγμα, α μην το πιάσει τον μπάσκετ, τώρα γιατί θα στεναχωρηθεί. Λοιπόν. Okay, <laughs> όχι, όχι, να πάμε στα οικολόγια. Υπο... Μπράβο, πάμε <laughs> στι συσκευέ λοιπόν. Εμείς, ε, α, και δεν είπαμε ότι είναι και ακατάσκετο ο λογαριασμό. Είναι ακατάσκετο ο λογαριασμό. Είναι αφορολόγητο, α, ανεκχώρητο, ε, Ανεχώρητο, εκτό από την περίπτωση που πρέπει να το μοιράσει ο δικαιούχο, που λέγαμε πριν, έτσι. Ναι, σωστά. Και ακατάσχετο. Και ακατάσχετο, ακριβώ. Και δεν ακριβώς. είπαμε επίση για όσου άλλαξαν κατοικία το διάστημα στο οποίο αναφέρεται η επιδότηση από το Δεκέμβριο του 2021 έω το Μάιο του 2022 θα υπάρχει θα πρέπει δυνατότητα διόρθωση. Να, να, το δηλώσουν στην αίτηση. Ακριβώ. Θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση. Είναι, είναι και αυτό ένα από τα βήματα που θα πρέπει να, να κάνει. Επίδοση δηλαδή που πρέπει να διορθώσει για τυχόν λάθη ή παραλήψη ή οτιδήποτε. Κατά το χρονικό διάστημα από 12 του 2021 έω 31η του 2022 τότε θα πρέπει να κάνει αλλαγή τη της, της διεύθυνση. Και, και να σα πω και κάτι άλλο, Δεν είμαστε τώρα, δεν μπορούμε να σα τα πούμε και όλα εγώ με τον Μαρινό Αμπελιώτη. Μπείτε και στο οικονομία.gr. Τι το έχουμε το site. Μπείτε, ο Μαρίνο Αμπελιώτη σα τα λέει προφορικά. Κάτι δεν συγκρατήσατε. Μπείτε τώρα στο οικονομία.gr. Ε, να τα δείτε όλα. Μέχρι να μα δίνει συμβουλέ από το αμπελιώτη.gr ο Μαρίνο, θα πρέπει <laughs> να μπαίνετε στο οικονομία. Αλήθεια, έχει <laughs> hey, site. Site, δεν έχω. Το επαγγελματικό μόνο. Ε, μόνο. site επαγγελματικό τη εταιρεία, ναι. Τη ναι, εταιρεία. Ναι. Αλλά πρέπει να κάνει και ένα με συμβουλέ, Μαρίνο. Πρέπει να κάνει αμπελιώτη TV, να τα λε live στον κόσμο. Αμπελιώτη TV. Δεν φτάνει ο χρόνο. Χρόνος. Α το στην κάμερα θα βγαίνει. Εκεί που κάθεσαι θα τα λε κιόλα. Λοιπόν, θα πάμε. Άκου, θέλω να μιλήσουμε μετά σε λίγο για τι ηλεκτρικέ συσκευέ. Για την ανακύκλωση. Είπαμε για το Power Pass όσα μπορούσαμε να πούμε στον κόσμο. Νομίζω... Τα πιο βασικά. Τα πιο βασικά. Ναι. Αλλά επειδή ξεκινάει και το ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή και μπορείτε να αλλάξετε. 24 200... του μήνα ανοίγει. Μπράβο, περίπου 24 του μήνα ανοίγει. Περίπου μάλλον ναι, ναι. Ναι. θα μπορούν μέχρι και 220.000 αιτήσει mm. να γίνουν δεκτέ. Οι οποίε αιτήσει θα μπορούν να αλλάξουν τι θα μα τα πει σε λίγο ο Μαρίνο Σομπελιώτη. Βάλει λίγο τραγουδάκι να πω και για τη Real News, ε, 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 Λάσκαρη. Μαρίνο, ναι, ναι. θα τα πούμε σε λίγο μετά τι διαφημίσει. Εμεί, ε? εννοείται. Μι, μην κλείσει, παρακαλώ πολύ. Μην όχι, όχι. Δηλαδή, δηλαδή ναι. η εκπομπή εδώ τα, τα συζητάει όλα στον αέρα. Όλα. Ο Μαρίνο Αμπελιώτη είναι στην τηλεφωνική μα γραμμή ακόμη. Μαρίνο μου. Καλησπέρα. Είχαμε πει θα συζητήσουμε για τα. Ναι, ναι, αλλά πριν, πριν συζητήσουμε σκευό. για τι ε, ηλεκτρικέ συσκευέ, για τη μερίδα την ολόκληρη που κάνει 6 ευρώ μαζί με τον αναψυκτικό δεν μου λε τίποτα. Το σουβλάκι σε πήραξε πριν. Εγώ η μερίδα, από ό,τι γνωρίζω από, από τα συλλατζέτικα που, ναι? που πηγαίνω εκτό από τα άγραφα που πηγαίνω πολύ συχνά. Ε, νομίζω ότι η είναι γύρω στα 8-9. Ε, 10. Άγραφα όμως, στα άγραφα όμω. Στα άγραφα 6, αυτό λέμε. Στα άγραφα 6 δεν, ξέρω πώ γίνεται αυτό. Τι να σου πω. Ε, είναι μόνο πολύ ζωσό Μπράβο, μπράβο. <laughs> Για, κοίταξε, είναι πολλοί που προτιμούν να, να κρατάνε τον κόσμο του εκεί. Από τον απογοητευτεί ο κόσμο και να φύγει. Είναι μια πολιτική αυτή να ξέρει. Οικονομική. Σαφώ. Και επίση συνδυάζουν και την ποσότητα και την ποιότητα και τι καλέ Πάμε λοιπόν στα θέματά μα, γιατί εντάξει τώρα θα πάμε να φάμε εμεί τα μια μέρα και θα τα συζητήσουμε αυτά επί τόπου. Ε, yeah. Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή, ενεργοποιείται και επισήμω. Ε, τι θα γίνει όταν. Μας... Λοιπόν, για πε μα, λιγάκι εδώ, τι, μπο... τι μπορώ να αλλάξω εγώ, τα κλιματιστικά μου, ε, μπορώ εγώ, να αλλάξω το ψυγείο μου, το πλυντήριό μου. Εδώ θα μπορέσει να αλλάξει ουσιαστικά τα ψυγεία, του κατα... καταψύκτες και τα κλιματιστικά. Α, όχι πλυντήριο. Εγώ... Όχι πλυντήριο, όχι πλυντήριο μόνο για αυτά τα τρία είναι τα οποία είναι ναι. πιο χρηστικό γιατί αυτά, αυτές οι τρεις συσκευές ουσιαστικά είναι που καταναλώνουν πιο πολύ ρεύμα. Κάπως ah, έτσι Α, μάλιστα, μάλιστα. Το για αυτά τα τρία θα επιδοτήσουν. Μπράβο, Μαρίνο, ε, Περιμένουμε ναι. να ανοίξει 24 Ιουνίου το, η πλατφόρμα. Ε, θα δώσουν προτεραιότητα στους οικονομικά ευάλωτους. Λογικό. Λογικό είναι. Λογικό. Ε, ακόμα δεν έχουμε μάθει ισοδηματικά κριτήρια, αλλά όπως και να έχει τα μάθουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ε, το, αυτό το οποίο γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι για τα ερκοτήσεων e θα δοθεί μέχρι 300 ευρώ επιδότηση Αλλά πρέπει για να τα... αποσύρεις το παλιό λέει πρώτα ε ναι, ναι, θα Και πρέπει, να θα είναι πούμε... και λειτουργικό για να ανακυκλώνεται Ναι να, ακριβώς, δηλαδή στο κατάστημα που θα πας για να, για να λάβεις τη, την καινούργια συσκευή δείχνοντα τον αριθμό του, του pass που έχει κάνει ήδη την αίτηση Του voucher που έχει πάρει του βάουτσερ που έχει πάει ακριβώ, εκεί θα πρέπει να δώσει και την παλιά σου συσκευή. Δηλαδή, ο προμηθευτή που θα πάρει την καινούργια συσκευή είναι υποχρεωμένο να σου πάρει την παλιά συσκευή. Αλλιώ δεν δέχεται. Ένα λεπτό, όχι. Τι αλλιώ δεν δέχεται. Ναι, πρέπει να του τη δώσει ναι, εννοεί. Να, τη ναι. να την αποσύρει. Να την αποσύρει. Αλλιώ δεν δέχεται να πάρει την καινούργια συσκευή και να σου δώσει την επιδότηση. Θα πρέπει να παραλάβει πρώτα την παλιά συσκευή σου. Σωστά. 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 Οπότε, οπότε δίνοντα το καινούριο στο κατάστημα. Καλά, δεν θα πάμε, πάμε στο κατάστημα να δώσουμε το κλιματιστικό. Θα έρθει να μα το πάρει από το σπίτι, εννοείται, έτσι. Σαφώ, σαφώ. Δηλαδή, να του πούμε, γεια σα, φέραμε ένα το κλιματιστικό, το πάρτε το. Θα έχουν πάρει, θα έχουν δει ότι είναι λειτουργικό. Φαντάζομαι, <σχελίως> λοιπόν, Μαρίνο, διόρθωση. Δηλαδή, απαραίτητη προπόθεση είναι ο έμπορο κατά την παράδοση των νέων συσκευών να παραλάβει τι παλιέ, οι οποίε πρέπει να είναι λειτουργικέ προκειμένου. Άρα, ο έμπορο μου φέρνει το καινούριο κλιματιστικό. Ε, του Μιτσου, για να μην, πω, να μην πω την εταιρεία που τελειώνει σε Τσου έτσι. <laughs> του, το καινούριο κλιματιστικό του Μιτσου του Μιτσου <laughs> του, του Μιτσου κατάλαβες τώρα εσύ που <laughs> φέρνει <laughs> το κλιματιστικό του Μιτσου και παίρνει το παλιό του Μιτσου σωστά, θα πρέπει να πάρει το παλιό πάλι Μιτσου μου λέει ο Λάσκαρης πάλι Μιτσου είναι το κλιματιστικό <laughs> τι να ρε, δεν πάω από καμιά μάρκα <laughs> λοιπόν, λοιπόν, οπότε του Μιτσου καταλαβαινόμαστε, <laughs> για, πες, για πες, μου, Οπότε ουσιαστικά θα πρέπει, να, θα πρέπει, να, υποβάλει την αίτηση. Στην αίτηση είναι απλή. Το μόνο που θα δηλώσει είναι το αφημί, το άμκα και τον αριθμό παροχή. Α, τόσο απλή Μετά, αυτή, ε. Τόσο απλή, ναι. Μετά, μόλι κάνει την αίτηση, θα, ο δικαιούχο θα, θα, λάβει ένα ηλεκτρονικό αριθμό, τον οποίο θα δείξει στο, στο, εμπορικό κατάστημα στο οποίο θα πάρει να πάρει την καινούργια συσκευή. Ε, εφόσον έχουν ελέγξει πρώτα και την προηγούμενη την παλιά συσκευή ότι είναι λειτουργική και εφόσον έχουν πάρει την παλιά συσκευή. Και μετά ε, λαμβάνει την καινούργια συσκευή, όπω είπαμε, θα αναφέρεται μόνο για ψυγεία, καταψύχτε και κλιματιστικά, εκ των οποίων για τα θα είναι μέχρι 300 ευρώ, για τα ψυγεία μέχρι 300 ευρώ και για τους καταψύχτε μέχρι 150 ευρώ. Τα, τρα, τα 300 ευρώ είναι μια χαρά για το καθένα, έτσι, γιατί ένα καλό κλιματιστικό των 9.000 BTU που πιάνει ένα δωμάτιο, τώρα έχω γίνει και ψυκτικός εγώ, και ερκοντισιονάς. Mm. Ένα, επειδή έχω κάνει έρευνα τώρα τελευταία και πάει γύρω στα 500, 550, 600 δηλαδή σου δίνει σχεδόν το παρα... Και μόνο σου... και η εξοικονόμηση που θα κάνει στο ρεύμα από τι δύο συσκευέ, σε ένα χρόνο θα έχει κάνει απόσβεση τη συσκευή, φαντάζομαι. Ναι, εντάξει. Και, ναι, εδώ νομίζω το πρόβλημα δεν είναι η απόσβεση. Το γεγονό δηλαδή ότι θα, πρέπει, θα βάλει 2-3 εκατοστάρικα είτε αν πάρει μεγάλη συσκευή, βέβαια είναι παραπάνω από 2-3 εκατοστάρικα. Εγώ μιλάω για ένα κλιματιστικό 9000 BTU πέρα από την απόσβεση που γίνεται σε ένα χρόνο, όπω πολύ σωστά είπε Μαρίνο Αμπελιώτη, ε, 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 ουσιαστικά ε, κάνει οικονομία, ουσιαστικά ένα καινούριο κλιματιστικό που θα σε βγάλει μια δεκαετία, δεκαπενταετία τουλάχιστον. Σας να σου πω, να πω κάτι για παράδειγμα. Πάει. Για παράδειγμα, εμένα στο δωμάτιό μα, με τη σύζυγο, τώρα σα τα λέω όλα στον αέρα, το βάζουμε στου 23 και δεν δουλεύει, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπει ότι δεν δουλεύει καλά. Είναι παλιό, άρα και σου τρώει πολύ ρεύμα, μάλλον. Και, και δεν... δεν αποδίδει καλά. Και δεν αποδίδει και καλά. Ανακύκλω... Και επίση μπορεί να χαλάσει κιόλα και να καταστραφεί και μετά να μην πάρει ούτε την επιδότηση ούτε τίποτα. Μπράβο. Ανακύκλωσε το. Αλλά θα μου πει δεν είναι και πολύ. 220.000 άνθρωποι μαρινό μου δεν είναι πάρα πολύ τώρα. Ποιο θα πρώτο ανακύκλωσει. Τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι πολλά. Θα πρέπει να είναι περισσότεροι δικαιούχοι στα κλιματιστικά. Σίγουρα θα πρέπει να είναι περισσότεροι γιατί. Όποτε σηκώνει του τόνου με κοιτάει ο Λάσκαρη. Λάσκαρη δεν έχω δίκιο σε αυτό. Έχω πε μου. Ωραία, άκου τώρα. Εμεί εδώ είμαστε η φωνή του λαού, Μαρίνο. Και είμαστε και, και λέμε και μπράβο στα μέτρα τα σωστά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο, αλλά οι 220.000 220 δικαιούχοι είναι λίγοι. 220.000 δικαιούχοι είναι πολύ λίγοι, όχι μόνο έτσι, λίγοι, είναι πολύ έτσι, λίγοι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, αυ... α, αλλά περιμένουμε να πω και κάτι τελευταίο. Παρακαλώ, παρακαλώ, Μαρίνο, βεβαίω. Τα πε, λέμε όλα εδώ. Πε, ναι. πε, περιμένουμε και για τα κάσμα, βέβαια. ο νούπο, για το τρίμηνο Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Ναι, περιμένουμε. Τις... Για πε το με αυτό, τι γίνεται με αυτό, θα, θα είναι πιο γενναίο. Ε, από ό,τι έχουν πει, κυμαίνεται το ποσό κοντά στα 70 ευρώ. Με την προηγούμενη επιδότηση ήταν 40, τώρα θα πάει 70. Ναι. Ε, Κλειδώνει το, ενημέρι... το Fuel Pass την επόμενη εβδομάδα. Σκεπ... Σκεπτικισμό για το αν θα υιοθετηθεί εκ νέου τον πόνου των 5 ευρώ για όσου αποθηκεύσουν την επιδότηση στα κάψιμα σε άλλη... σε άλλη κάρτα. Και γι' αυτό, στον πρώτο κύκλο του Fuel Pass, αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν κατάφεραν να εξαργυρώσουν το ποσό που εισέπραξαν. Αφού το κινητό του δεν εξυπηρετούσε την τεχνολογια NFC δηλαδή ανέπαφε συναλλαγέ. Α, καλά, είχαμε και τέτοια προβλήματα. Είχαμε και τέτοια προβλήματα, δυστυχώ. Mm. Ε, αλλά όπω και να έχει, εντάξει, αν τυχόν. το, ε, το Πάμε για 70 ευρώ, θα... ευρώ πάντω, όπω είπε. Πάμε για 70, ευρώ είναι σχεδόν το διπλάσιο, οπότε αυτό κάτι θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει ε, μα αυτή τη τιμή πήγε 2,5 τη βενζίνη και 3 στα νησιά. 2,5 στην Αθήνα. 2,5. Και στα νησιά έχει πάει 3, δυστυχώ. Ναι, δηλαδή το κοιτάμε και λέμε εγώ το βάζω μία στο ΕΚΟ, μία στο κανονικό. Στο ΕΚΟ δεν τραβάει αλλά κάνει οικονομία. Στο... στο, κανονικό όπου δεν κάνει οικονομία και η πολύ και... και, τραβάει καλύτερα το αυτοκίνητο. Προσπαθούμε να σκεφτούμε πώ θα τραβάει περισσότερο το αυτοκίνητο και να μην γίνει και, και πολύ βενζίνη. Γιατί είναι και θέμα ασφάλεια και, το... και, το... και, το... και το, υπόλοιπο. Εντάξει, το να έχει καλύτερη δυναμικότητα το αυτοκίνητο είναι και θέμα ασφάλεια. Ακριβώ. Λοιπόν. Ωραία. Μαρίνο μου, δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει. Περιμένουμε λοιπόν και το Fuel Pass έω 70 ευρώ όπω είπε. Ε, μετά την 30η Ιουνίου, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να διευρυνθούν οι δικαιούχοι τη κάρτα, λέει, καυσίμων με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων. Μάλιστα, α, μπορεί να βάλουν και για εκείνου που έχουν υψηλότερα εισοδήματα, ε. Ναι, ήταν 30.000 μέχρι το προηγούμενο μέτρο. Τώρα έχουν πει αυξηθεί και το εισοδηματικό κριτήριο. Πρόσεξε, ήταν 30.000, θύμισε μου, γιατί δεν τα θυμάμαι. Οικογενειακό, οικογενειακό. οικογενειακό α, ανεξάρτητα από το πόσα παιδιά έχει, έτσι. Σωστά, σωστά, σωστά. Ναι. Και ανεξάρτητα, και αν είναι ο σύζυγο και η σύζυγο, παίρνουν και οι δύο fuel pass. Παίρνουν και οι δύο επιδότηση. αν το έχω εγώ οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ με τη σύζυγο, έτσι. Έχετε δύο αυτοκίνητα, ένα και ένα η σύζυγο, τότε παίρνετε δύο ακριβώ. Ναι. Παίρνουμε δύο κανονικά. Μάλιστα. Ναι. Αν τυχόν τα έχετε και τα δύο στο όνομά σα, όμω θα πάρετε ένα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μαρίνο Αμπελιώτη που για μία ακόμη φορά είχε την υπομονή να με αντέξει και να απαντήσει τα ερωτήματά μα. Χαρά μου, χαρά μου, χαρά μου, το ξέρετε. Χαιρετισμού σε όλη την υπέροχη οικογένεια Μπελιώτη. Να είσαι καλά, Μαρίνο. Και εσύ το ίδιο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Για. Χαιρετώ, χαιρετώ.